Με το που ανακοινώσαμε ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Σακαρέτσιο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μαζί μας. Πολλά είναι τα ερωτήματά σας και ξαναλέω, έτσι το είπα και πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το βασικό είναι τι θα γίνει αν κάποιος δεν δηλώσει το ακίνητό του μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που καίει όλους σας και καταλαβαίνουμε φυσικά ότι αφορά και μεγάλη μερίδα. Γιατί για το ποσοστό που βρισκόμαστε στην Κρήτη θα μας τα πει ο κύριος Σακαρέτσιος αμέσως τώρα και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος λοιπόν του Ελληνικού Κτηματολογίου. Καλησπέρα σας από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μας, γιατί το θέμα είναι καυτό και το λέω έτσι, κύριε Σακαρέτσιο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί τα 24 ώρα που έχουν μείνει είναι λίγα για τις υποκτηματογράφηση περιοχές. Πού βρισκόμαστε στην Κρήτη? Βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί μετά και την επίσημη ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς το βλέπαμε σε όλες τις μελέτες κτηματογράφησης που έχουμε τρέξει ανά την Ελλάδα, ότι το τελευταίο διάστημα είναι το κρίσιμο. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον αριθμό. Ελπίζουμε τις τελευταίες μέρες να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως θέλω να πω, επειδή τώρα για τις περιοχές της Κρήτης, κύριε Σακαρέτσιο, υπάρχει έτσι κάποια συνολική εικόνα μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Συνολικά έχουμε ξεπεράσει, είμαστε στο Ρέθυμνο στο 72%. Ναι. Είμαστε στα Χανιά και στο Ηράκλειο αρκετά χαμηλότερα, κοντά στο 50%. Χαμηλότερο ποσοστό. Είναι χαμηλό. Να πούμε ότι αυτά είναι τα ποσοστά επί των προεκτιμόμενων δικαιωμάτων. Δεν είναι το πραγματικότητα το ότι οπωσδήποτε πρέπει να φτάσουμε στο 100%. Mm-hmm. Γιατί μέσα σε αυτά τα δικαιώματα υπάρχουν και πάρα πολλά δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου, δικαιώματα των δήμων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία είναι σύνηθες να έρχονται ακόμη και μετά την περαίωση αυτής της διαδικασίας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, επειδή και σε εμάς και στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουν φτάσει αιτήματα από πάρα πολλούς πολίτες ότι ενώ ξεκίνησαν τη διαδικασία για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, δεν προλαβαίνουν μέχρι την 30 Νοεμβρίου να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένες δηλώσεις, είναι ότι έχει ενεργοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά για την Κρήτη, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι διαθέσιμο από τη διεύθυνση δήλωση.κτηματολόγιο.gr, ναι, όπου κάθε πολίτης μπορεί μέχρι και την 30 Νοεμβρίου να συνδεθεί απλά με τους κωδικούς τάξης NET, να εκκινήσει μια αίτηση και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 30 Νοεμβρίου, θα έχει όλο το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να κάνει ολοκληρωμένη δήλωση και να θωρακίσει έτσι την περιουσία. Να τη δούμε αυτή τη διαδικασία βήμα-βήμα, γιατί ξέρω ότι θέλατε να μας τη δείξετε για να δείξετε και πόσο απλό είναι. Και αφορά λοιπόν όσους και όσες σας έλεγαν τα αιτήματα που ήρθαν και λέγανε λοιπόν δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα δικαιολογητικά. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την οθόνη όπως εσείς τη χειρίζεστε τώρα και ελπίζω έτσι να είναι και αρκετά ευκρινές για τους τηλεθέατες. Τα βήματα που εσείς λοιπόν κάνετε και φυσικά μας λέτε και τι κάνετε. Πολύ ωραία. Όπως είπαμε, αυτή η ειδική η εφαρμογή που είναι για την Κρήτη για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία είναι διαθέσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση δήλωση.κτηματολόγιο.gr. Με το που επισκεφτεί κάποιος αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, αυτό που βλέπει είναι αυτή η οθόνη που λέει δήλωση κτηματογράφησης και έχει διαθέσιμη μόνο μία επιλογή. Είναι το σύνδεση με τάξεις NET. Κάνουμε κλικ ο κάθε πολίτης στο σύνδεση με τάξεις NET, ναι, συμπληρώνει εδώ τους κωδικούς του τάξεις NET, δηλαδή τους κωδικούς που μπαίνουμε στην εφορία, τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις συναλλαγές μας συνολικά με το κράτος. Να πούμε ότι μπορεί αυτούς τους κωδικούς κάποιος ιδιοκτήτης να μην τους έχει, δεδομένα τους έχει ο λογιστής, mm-hmm, αν κάποιος δεν τους έχει φυλάξει. Γιατί είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούμε όλοι μας για να κάνουμε και τις φορολογικές μας δηλώσεις. Άρα, αν δεν έχει τους κωδικούς, μπορεί να τους βρει από το φοροτεχνικό του. Κάνουμε κλικ στο σύνδεση και με το που ταυτοποιηθούμε εισερχόμαστε στην πρώτη οθόνη αυτής της εφαρμογής, όπου είναι διαθέσιμη μόνο μία επιλογή. Είναι η επιλογή το για την υποβολή νέας δήλωσης. Πατήστε εδώ. Κάνουμε κλικ
μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο, ένα pop-up, όπου επιβεβαιώνουμε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για μία νέα δήλωση. Ναι. Εδώ αυτόματα αντλούνται όλα τα προσωπικά μας στοιχεία. Τώρα, επί του προκειμένου, βγαίνουν τα δικά μου, γιατί συνδεθήκαμε με το δικό μου λογαριασμό. Κάθε πολίτης βλέπει τα δικά του. Ωραία. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία κατοικίας μας. Ας βάλω τώρα κάποια ενδεικτικά γρήγορα για εξοικονόμηση χρόνου. Από κάτω κάνουμε check στο αποδέχομαι το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης, που είναι η υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, και πατάμε επόμενο. Τώρα πηγαίνουμε στη δεύτερη οθόνη. Η δεύτερη οθόνη τι είναι? Είναι το σημείο όπου καλούμαστε από την εφαρμογή να δηλώσουμε την περιουσία μας. Ωραία. Εδώ κάνουμε κλικ στο νέο ακίνητο. Επιλέγουμε το είδος. Ας πούμε ότι είναι ένα απλό γεωτεμάχιο, που είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Ωραία. Κάνουμε κλικ στο επόμενο. Και εδώ ουσιαστικά μας ανοίγει ο χάρτης της Ελλάδας. Είναι ο διαδραστικός χάρτης που φτιάξαμε τον τελευταίο χρόνο στο κτηματολόγιο, που είναι το maps.kτηματολόγιο.gr. Για να εντοπίσουμε το κινητό μας, λοιπόν. Κάνουμε κλικ, φτάνουμε στο σημείο του εντοπισμού, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε zoom από εδώ πάνω και να δούμε το προκαταρκτικό υπόβαθρο, δηλαδή τα όρια που εμείς έχουμε δημιουργήσει και που θεωρούμε ότι είναι τα σωστά. Ναι. Και ας πούμε το ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Αν τα όρια του γεωτεμαχίου, όπως εμείς τα έχουμε αποτυπώσει στο προκαταρκτικό υπόβαθρο, επαρκούν, δηλαδή είναι τα πραγματικά, το μόνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ένα κλικ πάνω στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο. Και βλέπουμε το ότι αυτό το γεωτεμάχιο το εντοπίζουμε. Στη συνέχεια από κάτω υπάρχουν τα χαρακτηριστικά με το εμβαδόν, δηλαδή εδώ από του προκειμένου, το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο είναι 1509 τετραγωνικά. Ωραία. Από κάτω είναι αυτόματα η γεωμετρία του, δηλαδή τα χ και ψ για όλες τις κορυφές, που αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή. Το έχουμε κάνει όσο πιο εύχριστο γίνεται. Αν τώρα διαφωνούμε με αυτά τα όρια, δηλαδή ας πούμε... Που είναι ότι... πολύ πιθανό και αυτό, βέβαια. Που είναι πολύ πιθανό, έχουμε τη δυνατότητα να ζουμάρουμε και από πάνω εδώ δεξιά, σε αυτό εδώ το εργαλείο που λέει Draw a Polygon, ναι, κάνουμε κλικ. Και μπορούμε και να πάμε πατώντας κλικ, 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 και στο τελευταίο κλικ ορίζουμε το όριο όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι δικό μας. Ωραία. Με ένα διπλό κλικ δημιουργούμε μια νέα επιλογή πάνω στο χάρτη. Οπότε έτσι, ακόμη και αν διαφωνούμε με αυτό που το κτηματολόγιο, ο ανάδοχος κτηματογράφης, έχει φτιάξει σαν όριο για το οικόπεδό μας, και θέλουμε να χαράξουμε τα δικά μας όρια, μπορούμε μέσω της εφαρμογής να το πράξουμε. Οπότε στη συνέχεια βλέπουμε ότι από κάτω έχουν αλλάξει τα τετραγωνικά, δηλαδή τώρα έχουν γίνει 718, έχει αλλάξει η γεωμετρία, και από κάτω είτε βάζουμε τα στοιχεία του γεωτεμαχίου, αν υπάρχει οδός, αριθμός και τέτοια στοιχεία, ή αν δεν υπάρχει κάνουμε κλικ στο ανώνυμη οδό, οδός, και απενεργοποιείται η απέτηση στο να συμπληρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι λοιπόν η επιλογή, λοιπόν, τετραγωνικά, το γεωτεμάχιο, τέλος πάντων, έτσι όπως μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό μπορεί να διορθωθεί αργότερα. Δεν ξέρω τώρα αν προλαβαίνω τη διαδικασία την οποία θέλετε να δείξετε εσείς συνολικά, αλλά υπάρχει κάποιος τώρα ο οποίος λέει, καλά, και εγώ ξέρω να το βρω ακριβώς. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, τι κάνω μετά? Αν δεν ξέρει, να πω ότι υπάρχει μια νέα επιλογή που έχουμε βάλει ειδικά για την Κρήτη, που λέει το αδυναμία ακριβούς εντοπισμού της θέσης του ακινήτου, ναι, που κάνοντας κλικ ανοίγει μια υπεύθυνη δήλωση η οποία τι λέει στον ιδιοκτήτη? Ότι ιδιοκτήτη, που τώρα εσύ δεν έχεις την δυνατότητα μέχρι την 30 Νοεμβρίου να εντοπίσεις το γεωτεμάχιό σου, ναι, δήλωσέ μου υπεύθυνα ότι σε εύλογο χρόνο θα μας προσκομίσεις το τοπογραφικό διάγραμμα για να μπορέσουμε να το, να ολοκληρώσουμε την αίτηση μετά. Ωραία. Οπότε δίνεται η παράταση, έτσι, ουσιαστικά. Μια παράταση χρόνου γίνεται. Δηλαδή γίνεται ουσιαστικά η δήλωση ότι ναι, θέλω να δηλώσω την ιδιοκτησία μου, αλλά δώστε μου λίγο παράταση να σας προσκομίσω ακριβώς το τοπογραφικό. Ναι. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε κάνει είναι μέσα από αυτή την εφαρμογή καταγράφουμε την πρόθεση για τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία.
δεχόμαστε να κινήσει μία νέα δήλωση. Δηλαδή, θα δείτε τώρα εγώ που ξεκίνησα για να μην καταχραστώ το χρόνο σας, για να μην δείξουμε όλη την εφαρμογή. Επιστρέφω στην πρώτη σελίδα. Αυτή η αίτηση, την οποία δημιουργήσαμε τώρα μαζί, έχει πάρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, λέει και υποβλήθηκε δίπλα. Ή είναι σε επεξεργασία. Όχι, σε επεξεργασία είναι παρακάτω. Ναι. Είναι σε επεξεργασία. Αυτό εδώ το βήμα, τώρα εγώ το έχω κάνει πολλές φορές και γι' αυτό έχω πολλά πρωτόκολλα. Αυτό εδώ το βήμα που δίνει αυτό το πρωτόκολλο διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ότι θα μπορέσει να επιστρέψει και μετά την 30 Νοεμβρίου σε αυτό το ψηφιακό εργαλείο, στο δήλωση.κτηματολόγιο.gr, να κάνει edit στη δήλωση που έχει ξεκινήσει και να την ολοκληρώσει με το χρόνο του. Άρα, και να πούμε βέβαια και αυτό έτσι για την λεπτομέρεια, κύριε Σακαρέτσιο, είναι ότι αφού ολοκληρώσει όλα τα βήματα και αφού δίπλα δείξει ότι υποβλήθηκε, είναι κατοχυρωμένος, έτσι. Δηλαδή, αν το αφήσει επεξεργασία, δεν έχει κατοχυρωθεί. Αν το αφήσει επεξεργασία, εμείς καταγράφουμε αυτή την αίτηση. Χορηγούμε αριθμό πρωτοκόλλου, δηλαδή τώρα δεν την ολοκληρώσαμε, την αφήσαμε στη μέση. Ναι. Αλλά και μόνο με την έναρξη μιας αίτησης, ο πολίτης το κάνει μέχρι την 30 Νοεμβρίου αυτό, δεσμεύει έναν αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί, θα δοθεί ο χρόνος που απαιτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσος χρόνος απαιτηθεί, ανάλογα και με τη συμμετοχή και τις εκκρεμότητες, και θα υποστηρίξουμε και μεμονωμένα όλες τις περιπτώσεις, προκειμένου να επανέλθουν όλοι οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο για να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένες αιτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι στα βήματα αυτά τα οποία δείχνετε για να επανέλθουμε φυσικά και στην συζήτηση, κύριε Σακαρέτσιο. Είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να δείξουμε εδώ, όχι. Νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικότατος σε ό,τι έχει να κάνει με τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, όσοι δεν έχουμε κάνει λοιπόν δήλωση για τις υποκτηματογράφηση περιοχές. Άκουσα σήμερα τον κύριο Κυριανάκη να απαντάει μέσα στην Βουλή και να λέει: μην τρομοκρατείτε τον κόσμο, δεν θα χάσει κανένα στην περιουσία του. Το ερώτημα είναι, κύριε Σακαρέτσιο, τι γίνεται αν κάποιος δεν δηλώσει την περιουσία του? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τον τελευταίο χρόνο, χάρη στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο κύριος Κυριανάκης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει αλλάξει η φιλοσοφία που ήθελε ένα κτηματολόγιο να επιβάλλει κάποιες προθεσμίες και αν κάποιος δεν προλάβει να μπαίνει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Πρακτικά τώρα έχει δημιουργηθεί και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, κάποιος που έχει μεταγεγραμμένο τίτλο, ακόμη και στο κτηματολογικό γραφείο, σε συνθήκες λειτουργούντος κτηματολογίου, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, να έρθει και να διεκδικήσει το οικόπεδό του. Άρα δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση ούτε πρόθεση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το κτηματολόγιο να στερήσει το δικαίωμα, το ιδιοκτησιακό δικαίωμα από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη. Θα υπάρξουν τα εργαλεία. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι την ίδια ώρα που τρέχει αυτή η διαδικασία και κάποιος μπορεί να μην προλάβει και να μην θελήσει να συμμετέχει, δυστυχώς υπάρχουν και φαινόμενα κάποιων επιτίδιων οι οποίοι σπέβδουν να αξιοποιήσουν. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί είδαμε βέβαια ότι πλέον έχει πάρει και τη νομική οδό, έχουν πάρει υποθέσεις. Σας είδαμε μαζί με τον κύριο Κυριανάκη να τις προωθείτε αυτές τις υποθέσεις σε άλλες περιοχές της χώρας. Θέλω να εξαντλήσουμε λίγο το θέμα όμως σε κάτι άλλο. Γιατί εκείνο το οποίο ξέρουμε, κύριε Σακαρέτσιο, είναι ότι τώρα γίνονται οι δηλώσεις, θα ακολουθήσουν οι αναρτήσεις, αν λέω καλά, τη διαδικασία, οι ενστάσεις, θα λειτουργήσουν μετά τα κτηματολογικά γραφεία. Εγώ θέλω να το πάω στο έσχατο σημείο, κάποιος να μην πάει ούτε στο κτηματολογικό λιπογραφείο, να μην ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή καθόλου. Είναι όμηρος μετά σε αυτό το ακίνητο ή μπορεί το δημόσιο να αξιώσει δικαιώματα πάνω στο ακίνητό του για το χύψη λόγο? Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026 υπάρχει ο νόμος που εγγυάται ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα έρθει να διεκδικήσει μια δήλωτη περιουσία. Mm-hmm. Άρα έχουμε μπροστά μας δύο γεμάτα χρόνια που ακόμα και αν κάποιος δεν προλάβει θα μπορέσει σε συνθήκες λειτουργούντος κτηματολογίου, αλλά με περισσότερη ταλαιπωρία, οφείλω να το πω αυτό, δεν θα είναι το ίδιο εύκολο όπως είναι τώρα με τη δήλωση κτηματογράφησης, να έρθει και να θεμελιώσει το διεκτησιακό του δικαίωμα, δεν θα το χάσει. Στο τέλος του 2026 πάλι αρμόδια θα είναι η κυβέρνηση, η οποία θα κρίνει το αν θα επεκτείνει αυτή την πρόοδο που τώρα δόθηκε για το τέλος του 2026 για να πάει λίγο παραπέρα, ή αν τότε θα υπάρχει ετοιμότητα και θα κριθεί ότι είναι το κατάλληλο
timing για να αποφασίσει η πολιτεία πώς θα διαχειριστεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στους επιτίδιους στους οποίους μας αναφέρατε. Γιατί, ξέρετε, παντού μπορεί να στηθεί κάποια καλωστημένη απάτη. Φαίνεται ότι τα ψηφιακά σας εργαλεία ήταν τέτοια που οχύρωσαν την διαδικασία. Τι επιχειρήθηκε να γίνει, δηλαδή ποιο κενό θέλησαν να εντοπίσουν, αν εντόπισαν και τους προλάβατε, τι ακριβώς έγινε? Πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση πραγματικά, όπου ένας πολίτης κάτοικος της Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με δύο μάρτυρες, οι οποίοι επίσης ήταν κάτοικοι Βορείου Ελλάδος, επιχείρησαν τροποποιώντας αυτό το ένα φυσικό πρόσωπο, το ε9 του, και δηλώνοντας σε αυτό ιδιοκτησιακά δικαιώματα που ποτέ δεν κατήχε, και προσκομίζοντας ταυτόχρονα και δύο ένουρκες βεβαιώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν επίσης σε συμβολαιογράφο της Βορείου Ελλάδος, να οικειοποιηθεί και να διεκδικήσει, ακούστε το νούμερο, 550.000 τετραγωνικά μέτρα σε νησιά του Αργοσαρονικού. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση, πάρα πολύ μεγάλης αξίας, την οποία, δόξα τω Θεώ, οι αλγοριθμοί μας έπιασαν και προφανώς κρίθηκε και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ότι έπρεπε να πάμε στον Άριο Πάγο και να υποβάλουμε. Αν ήταν μικρότερη η έκταση, πιστεύετε ότι ίσως και να είχε περάσει κάτω από τα ραντάρ? Αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο χρόνο, χάρη και στην ψηφιοποίηση, έχουμε αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες. Όλες οι υποθέσεις χρησικτησίας είναι πλέον εσωτερική δική μας διαδικασία, ελέγχονται. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα, δεν είναι η μόνη περίπτωση, απλά αυτή ήταν η πιο ακραία, ήδη η πιο κραυγαλαία. Να πω ότι ήδη σήμερα ασχολούμαστε τις τελευταίες 2-3 μέρες και με άλλη μια περίπτωση απόπειρας καταπάτησης 130 κινήτων στη Χαλκιδική. Προφανώς τέτοιες απόπειρες είναι χιλιάδες, που οι περισσότερες είναι νόμιμες, κάποιες δεν είναι. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι επειδή αυτές οι παράνομες πράξεις αφορούν στο τέλος της ημέρας, όταν θα κληθούν να αποδοθούν ευθύνες, σε κακουργηματικές κατηγορίες, αυτές οι κακουργηματικές κατηγορίες έχουν περίοδο παραγραφής 20 χρόνια. Άρα, όσο εμείς εξελίσσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς μας, δεν έχουμε την πρόθεση μόνο να λειτουργήσουμε προληπτικά για την επόμενη μέρα, αλλά θα γυρίσουμε στον χρόνο πίσω και θα κοιτάξουμε υποθέσεις ακόμα και 20 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα του πώς πρέπει να προστατεύσουμε και τις ιδιοκτησίες μας και να κάνουμε τις δηλώσεις όπως πρέπει. Δηλαδή, το κτηματολόγιο είναι και μια ασφάλεια για τον ιδιοκτήτη. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Είναι η μόνη ασφάλεια. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης αυτού του μεγάλου έργου, γιατί θα έρθει και θα δώσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα εκεί που σήμερα μπορεί να μην είναι κατοχυρωμένα. Mm-hmm. Ξέρετε, ειδικά στην Κρήτη υπάρχουν πάρα πολλές συναλλαγές, ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν αλλάξει χέρια από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα, προφορικές συμφωνίες ανευτίτλων. Το κτηματολόγιο είναι μια χρυσή ευκαιρία. Και είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχει να κάνει ένας ιδιοκτήτης. Όχι γιατί εμείς θέλουμε να τον ταλαιπωρήσουμε για να μπει σε μια διοικητική διαδικασία, αλλά για να το κάνει για τον εαυτό του, για να θωρακίσει την περιουσία του και τα παιδιά του. Ήταν αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας όμως, για να επιστρέψω λίγο και στην αρχή και στα ποσοστά τα οποία συζητούσαμε για όσους έχουν προχωρήσει την κτηματογράφηση. Αυτές οι μικρές περιουσίες, τα μικρά χωραφάκια, οι μικρές ιδιοκτησίες, πολλές φορές πολύ κληρονόμοι μαζί. Που ήταν και λίγο μπέρδεμα να ξεκαθαρίσουν έτσι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήταν αυτά ένας ανασταλτικός παράγοντας στο να προχωρήσει η διαδικασία μέχρι σήμερα? Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όταν δεν υπάρχουν τίτλοι, τα πράγματα δυσκολεύουν, όπου υπάρχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν καν από τους απογόνους να προσδιοριστούν το που βρίσκονται. Εκεί η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό το οποίο ζητάμε σαν ελάχιστη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία είναι κάθε ιδιοκτήτης να μπει στο δήλωση του κτηματολόγιο.gr, να ξεκινήσει μια δήλωση, και εμείς δεσμευόμαστε για κάθε μια περίπτωση ότι θα παρέχουμε όση υποστήριξη χρειάζεται
για να ξεδιαλύνουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να θωρακιστούν για πάντα. Πόσες δεκαετίες τώρα συζητάμε για το κτηματολόγιο, κύριε Σακαρέτσιο, γιατί νομίζω ότι είναι μια πληγή ελληνική και μεγάλη. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε πριν από ένα μήνα περίπου εδώ τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων του Νομού Ηρακλείου, ο οποίος έλεγε τι, ότι ελάτε να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη. Το λέω πολύ σχηματικά αυτό, με την έννοια ότι κάποιες διαδικασίες, οι οποίες στην Ευρώπη γίνονται με ένα κλικ, εδώ γραφειοκρατικά μας πάνε πολύ πίσω. Και φταίει το κομμάτι του κτηματολογίου, μας έλεγε. Δυστυχώς αυτό το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί παρά το ότι έχει ξεκινήσει πριν 30 χρόνια. Ναι. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει κτηματολόγιο και είμαστε η μόνη χώρα που κινήθηκε τόσο αργά στην υλοποίησή του. Για να σας δώσω κάποια στατιστικά, πέρυσι το Σεπτέμβριο το ποσοστό κτηματογράφησης στη χώρα ήταν στο 36%. Δηλαδή μετά από μια διαδρομή 30 ετών και που καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για πολύ μεγάλη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου από αυτό το μεγάλο έργο, γιατί η εκτέλεσή του έχει κόστος, δεν είναι δωρεάν. Ναι. Ήμασταν μετά από 30 χρόνια στο 36%. Φέτος, χάρη στις πρωτοβουλίες και στην ευελιξία που μας έδωσε το νομοθετικό πλαίσιο και οι αλλαγές που έγιναν, αλλά και στην πολιτική απόφαση και στήριξη στο να μπει ένα τέλος στην πολιτική των πολυετών παρατάσεων και να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, ήδη βρισκόμαστε στο 52%. Στο τέλος του Ιανουαρίου θα έχουμε ξεπεράσει το 70%. Και τέλος του 2025, μαζί και με την Κρήτη, που εκτιμούμε το ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ξεπεράσει και εκεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που θα μας επιτρέψει να πάμε στο επόμενο στάδιο, θα έχουμε ολοκληρώσει την κτηματογράφηση. Δηλαδή 36% σε 30 χρόνια, και από το 36% στο 100% σε 2 χρόνια. Πάντως θα σας πω, γιατί εσείς μιλάτε με τα ποσοστά και είναι εντυπωσιακά όντως και το καταλαβαίνω γιατί το βάζετε και τόσο πολύ μπροστά. Θα σας πει κάποιος όμως που μας ακούει τώρα, κύριε Σακαρέτσιο, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Η κάθε μία και ο καθένας τώρα που μας ακούει από το σπίτι του θα κουνάει το κεφάλι του και θα λέει: εγώ ξέρω τι τράβηξα με συμβολεογράφους, τοπογράφους, να βρω τίτλους, να βρω ιδιοκτησίες για να καταφέρουν να κάνουν τη διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς λέτε ναι, προχωρήσαμε, τα πήγαμε καλά, έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Αυτό είναι δεδομένο, δεν ήταν εύκολο. Και στις περιοχές που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, δυστυχώς σε κάθε συναλλαγή, ακόμη και σε μια απλή συναλλαγή, ένας γονιός που θέλει να γράψει το ακίνητό του στο παιδί του, έχουμε επαναλαμβανόμενη γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και κόστος. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό να το κάνουμε μια φορά σωστά, να υπάρξει μαζική συμμετοχή, να τελειώσουμε την κτηματογράφηση, γιατί η επόμενη μέρα δεν είναι απλά ότι ολοκληρώσαμε και πετύχαμε ένα διοικητικό στόχο. Μας φέρνει σε ένα νέο ψηφιακό σύστημα συναλλαγών ακινήτων που εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών, την ταχύτητα. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει για τον πολίτη και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση κόστους, αλλά και αναβάθμιση της αξίας της περιουσίας του. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας πω και χρόνια πολλά, μιας και είναι η μέρα της ονομαστικής σας εορτής και ήσασταν μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θυμίζουμε, δήλωση.κτηματολόγιο.gr. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήλωση.κτηματολόγιο.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.